Με τη Σέντρα, ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, ασκώντας πίεση στην εστία του Μιχάλη Σιφάκη. Εδώ η Σέντρα από το Μαυρογεννίδη επικίνδυνη, δεν μπορεί ο Γιωβάνη να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Πρώτη χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρολεύκους. Ο Ολυμπιακός που επιμένει, που ψάχνει τον γκολ, ο Τζόρτζεβιτς στο σουτ, out. Και φτάνουμε στο 17. Ο Καρεμπέ κλέβει από τον Κότσιο, η Σέντρα του Γάλλου. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Καστίγιο, συνέχεια φτάνει μπάλα στα πόδια του 19χρονου Ρουγουανού επιθετικού. Ανοίγει το σκορ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Ο Καστίγιο αφιερώνει το τέρμα του στον Φάνη Κατριανάκη που έμεινε στον πάγκο. Προτίμησε ο Λεκ Προτάσοφ να ξεκινήσει στη θέση του πληγωμένου ψυχολογικά Κατεριανάκη, τον Γιουράι Μπούτσεκ. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να πιέζει τον Τζόρτζεβιτς στον Καρεμπέ, που μακριά το σουτ του Γάλλου στο δοκάρι. Στο 32 ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ ξανά, αφού δοκίμασε στο πόδι του Κριστιάν Καρεμπέ. Μπάλα στη ρίζα της δεξιάς δοκού της εστίας του Σιφάκη. Ο Ζιωβάνη κάνει την κίνηση, ο Πάντος αποφεύγει το κολλητσιδάκι, βγάζει τη σέντρα. 2-0 για τον Ολυμπιακό από τον Νέρι Αλμπέρτο Καστίγιο. Δεύτερο γκολ για τον 19χρονο Ρουάνο. Ο σκόρερ, ο ποδοσφαιριστής που δώσε την ασίστ, και ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αγκαλιάζονται. Ενθουσιασμός κερκίδες Ριζούπολης. Κατάμεστη η έδρα των Ερυθρολεύκων. Επιστρέφουν στο σπίτι τους σε αγώνα πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι των ντέρμπι πρωταθλήματος που έκρινε τον περσινό τίτλο. Ξανά η προσπάθεια του Πάντου, όλα αυτά στο 39. Παρτοβάλτο το γκολ στον Καστίγιο, δεύτερο γκολ για τον Ουγουανό και από μια άλλη οπτική γωνία. Το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζόρτζεβιτς στη σέντρα. Καλοζυγισμένη κεφαλιά από τον Καστίγιο. 3-0 hat-trick από τον Νέρι Αλμπέρτο Καστίγιο. Αξίζει τον κόπο να απολαύσετε ξανά το πώς σηκώθηκε ο Καστίγιο. Έχει αντίληψη χώρου και έστειλε την μπάλα εκεί ακριβώς όπου ήταν αδύνατο για τον Μιχάλη Σιφάκη να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Έχουμε περάσει το 65, ο Τζόρτζεβιτς με φάουλ βρίσκει τον Ζιωβάνη. 4-0. Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα της Κρήτης. Μέσα σε 3 λεπτά στην επανάληψη πετυχαίνουν 2 γκολ οι Ερυθρόλευκοι, αρχικό στο 62 με τον Καστίγιο και συνεχεία στο 65 με κεφαλιά του Ζιωβάνη που ξαναβλέπετε. Στα τελευταία λεπτά ο Όφη θα βγει στην επίθεση αναζητώντας το γκολ της τιμής. Μια σέντρα πέρασε out. Και στις καθυστερήσεις του αγώνα Μπικόφσκι θα βρεθεί τέτα τέτ με τον Γιουράι Μπούτσεκ. Θα μειώσει 4-1. Στο 92 ο Μπικόφσκι θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Ολυμπιακού και θα διαμορφώσει το τελικό 4-1. Ολυμπιακός Όφη για την έκτη αγωνιστική.